Ας κάνουμε μία αναφορά, αγαπητοί φίλοι, στο ζήτημα των προγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους. Διότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί μια οριστική απάντηση, η οποία να ευσταθεί για κάθε περίπτωση. Θα χρειαστεί διάκριση. Δηλαδή, ποιος είναι ο συγκεκριμένος νέος, με ποιον έχει σχέση και ποια είναι η σχέση του με το Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από ένα νέο παιδί, το οποίο είναι ερωτευμένο, να κάνει σεξουαλική εγκράτεια, όταν αγαπά, ας πούμε, μια γυναίκα, ένας νέος, να εγκρατευθεί σεξουαλικά, ενώ δεν έχει ζωντανή πίστη προς το Θεό. Ούτε φυσικά είναι δυνατόν να το επιβάλλουμε τη χριστιανική ηθική, διότι δεν πρόκειται περί χριστιανικής ηθικής. Εάν ένας νέος ζει στην παρουσία του Θεού, αισθάνεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του, κατά κάποιον τρόπο είναι αφιερωμένος στο Θεό, ζει το Θεό, τότε είναι πολύ πιθανόν να του προκύψει αυτή η διάθεση να μην έρθει σε σεξουαλική σχέση πριν από το γάμο και να περιμένει. Έχει τη δυνατότητα της εγκρατείας, η οποία κατά κάποιον τρόπο του παραχωρείται ως δώρο από την χάρη του Θεού. Εν Αγίω Πνεύματι συντελείται η εγκράτεια. Δεν είναι δυνατόν να είμαι εγκρατής εάν δεν ζω την ένταση της σχέσης με το Θεό. Εάν δεν είμαι ερωτευμένος με το Θεό, αλλά είμαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, χωρίς να έχω ζωντανή προσωπική ερωτική σχέση με το Θεό, τότε πώς είναι δυνατόν να εγκρατευθώ? Θα μπορούσε να πει κανείς, βέβαια, για λόγους ασφαλείας, να μην πηγαίνει κανείς με πολλούς ερωτικούς συντρόφους, να μην αλλάζει ερωτικούς συντρόφους. Αυτό, εντάξει, ευσταθεί και σε ένα επίπεδο ψυχολογικό. Καλό είναι να είναι κανείς προσεκτικός και να μην δημιουργεί σχέσεις με τον οποιονδήποτε, σχέσεις της μιας βραδιάς, όπως καμιά φορά συμβαίνει στα κλαμπ που στο τέλος συναντιόνται μεθυσμένοι, ας πούμε, και έρχονται σε σεξουαλική επαφή. Αυτό δεν το θέλει κανείς, δεν μπορούμε να επικροτήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε δύο νέα παιδιά τα οποία είναι ερωτευμένα και βιώνουν τον ερωτικό ενθουσιασμό, να τους απαγορεύσουμε εμείς να έρχονται σε επαφή. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, διότι ο ίδιος ο Χριστός λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», δηλαδή και όστις έχει την δυνατότητα, την θέληση, αλλά και τη χάρη. Όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού. Έρχεται προς τον Θεό, όχι εκείνος ο οποίος απλά το θέλει, αλλά εκείνος τον οποίο ο ίδιος ο Θεός ελκύει κοντά του. Πάβουμε λοιπόν να είμαστε ιεροκήρυκες ή ηθικοδιδάσκαλοι και σεβόμαστε την ελευθερία των επιλογών των νέων παιδιών. Και ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Προτείνουμε για την ψυχολογική υγεία του καθενός να είναι προσεκτικός, ώστε να μην έχει πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις. Καλό είναι αυτό, να είναι επιλεκτικός και να ζει τη σεξουαλικότητα μέσα σε μια σχέση αγάπης. Και βέβαια τα παιδιά τα οποία είναι πολύ κοντά στο Θεό και έχουν μια ζωή προσευχής, ζουν μέσα στο πεδίο της έντασης της Θείας Αγάπης, να είναι σε εγκράτεια. Αυτά τα παιδιά βεβαίως θα είναι σε εγκράτεια, αλλά ίσως δεν χρειάζεται να τους το πει κανείς. Δεν είναι θέμα κηρύγματος. Είναι θέμα βιώματος. Το βιώνουν, το αισθάνονται, το συνειδητοποιούν ότι δεν θα έλθω σε σεξουαλική επαφή, μένω στην εγκράτεια χάριν Χριστού για να μπορώ να βιώνω αυτή τη μετοχή, αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι η σεξουαλική επαφή δεν έχει κάτι κακό. Αυτή καθεαυτή η σεξουαλική επαφή, ιδιαίτερα όταν την βιώνει κανείς μέσα στον ορίζοντα της αγάπης, της ερωτικής ανθρώπινης αγάπης, έχει ήδη μια ιερότητα, έχει μια ομορφιά. Είναι κάτι σπουδαίο, είναι κάτι υπέροχο. Δεν είναι κάτι αμαρτωλό και βρώμικο από μόνο του. Ο έρωτας είναι η πιο υπέροχη εμπειρία την οποία μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Όταν λοιπόν είναι κανείς ερωτευμένος, ερωτεύεται την ψυχή και το σώμα του άλλου και έτσι έρχεται σε επαφή με την ψυχολογία, με την προσωπικότητα του άλλου, αλλά και με το σώμα. Και βέβαια, εάν έχει και Θεό,
υπάρχει και πνευματική κοινωνία. Όλα λοιπόν βρίσκουν τη θέση τους από μόνα τους, χωρίς εμείς να επιβαλόμαστε, χωρίς να κρίνουμε, χωρίς να επιβάλλουμε. Και επίσης είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι το μυστήριο του γάμου, το εκκλησιαστικό μυστήριο του γάμου, αυτό καθεαυτό δεν αγιάζει και δεν αθωώνει τη σεξουαλική επαφή, τη σεξουαλική σχέση του ζευγαριού. Δηλαδή, τώρα που παντρευτήκαμε, εντάξει, επιτρέπεται να ερχόμαστε σε σεξουαλική επαφή, αυτό είναι καλό, ενώ δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται αλλά δεν είναι παντρεμένα, όχι, αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι καλό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Διότι με το μυστήριο του γάμου η Εκκλησία κατά κάποιον τρόπο επικυρώνει την αγάπη του ζευγαριού, στεφανώνει την αγάπη του ζευγαριού, εντάσσει την αγάπη του ζευγαριού μέσα στη Θεία Αγάπη του Θεού. Και το μυστήριο του γάμου, υπό μίαν έννοια, συντελείται με το μυστήριο της αγάπης του ζεύγους. Δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται, η ίδια αυτή η αγαπητική ερωτική εμπειρία έχει μια αγιαστική ιερή χρειά. Έχει μια ιερότητα η αγάπη. Και κατά κάποιον τρόπο η ιερότητα της αγάπης της ερωτικής της ανθρώπινης συναντάται με την Θεία Αγάπη. Και όπως είπαμε, έρχεται η αγάπη του Θεού να εγκολπωθεί, να αγκαλιάσει την ανθρώπινη αγάπη του ζεύγους. Και αλληλεπιδρά η ανθρώπινη ερωτική αγάπη με την Θεία ερωτική αγάπη. Σίγουρα όμως δεν μας χρειάζονται οι ενοχές. Δεν θέλουμε να νιώθει κανείς ένοχος επειδή έρχεται σε σεξουαλική επαφή. Πολλοί νέοι οι οποίοι έχουν μια ζωντανή σχέση με το Θεό νιώθουν υπερβολικές ενοχές όταν ερωτεύονται και κατά κάποιον τρόπο η σωματική έλξη τους οδηγεί στην επαφή τη σωματική, νιώθουν μετά έντονες ενοχές επειδή ήρθαν σε επαφή σεξουαλική πριν από το γάμο. Νιώθουν πολύ μεγάλη ενοχή. Αν αυτή η ενοχή είναι στερημένη από μετάνοια, δεν έχει μέσα της τη γλυκύτητα της μετανοίας, είναι δηλαδή αποκομμένη από τη χάρη του Θεού η ενοχή, είναι δυσλειτουργική. Πάντοτε η ενοχή όταν δεν μας πλησιάζει στο Θεό είναι ενοχική και νευρωσική και δυσλειτουργική και άχρηστη. Για να είναι δημιουργική η ενοχή θα πρέπει να με οδηγεί στο Θεό, να είναι μια ενοχή που οδηγεί στη μετάνοια, να είναι χαριτωμένη ενοχή και να επιστρέφει κανείς συνεχώς στο Θεό. Κατά συνέπεια οι νέοι νιώθουν την ανάγκη να εντάξουν τη σεξουαλικότητά τους μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο του γάμου. Και αυτό είναι υπέροχο να το κάνουν. Αλλά δεν είναι ανάγκη να βιώνουν έντονο άγχος, να υποφέρουν, να στενοχωρούνται και να βασανίζονται τα παιδιά γιατί ήρθαν σε σεξουαλική επαφή πριν από το γάμο και να βιάζονται μετά να παντρευτούν οπωσδήποτε, γρήγορα. Διότι έπεσαν σε αμαρτία. Αλλά δεν είναι αυτή η αμαρτία. Αμαρτία είμαστε ολόκληροι. Αμαρτία είναι οτιδήποτε κάνουμε και σκεπτόμαστε και αισθανόμαστε. Γιατί συνεχώς απομακρυνόμαστε από το Θεό. Να μην ενοχοποιήσουμε ιδιαίτερα τη σεξουαλική επαφή. Και να μην γίνει ένα ισχυρό κίνητρο, ένα βίαιο κίνητρο που να μας εξαναγκάσει να παντρευτούμε, να ανοίξουμε σπίτι, να κάνουμε παιδιά. Ο Χριστός δεν έρχεται να βιάσει την προσωπική μας ζωή και την προσωπική μας πορεία. Έρχεται να μας καλέσει κοντά Του. Κάνουμε λοιπόν μια συνεχή αναφορά προς Αυτόν. Αναφέρουμε τα πάντα σε Αυτόν. Αυτό είναι και μετάνοια. Δεν καμαρώνω, δεν νιώθω υπερηφάνεια, αλλά με ταπείνωση επιστρέφω συνεχώς στο Θεό. Και Του λέω, σε αυτή τη φάση κάνω αυτό. Τώρα ζω τη σεξουαλικότητά μου με αυτόν τον τρόπο. Και περιμένω και ελπίζω με τη βοήθεια της χάρης Σου να με τραβήξεις κοντά Σου και να ενωθώ και πάλι μαζί Σου. Στο μυστήριο του γάμου, ανάλαβε Κύριε τη ζωή μου, σε κάθε επίπεδο. Αναθέτω στον Κύριο τη ζωή μου. Δεν επιτρέπω στον πνευματικό ή στον ηθικό διδάσκαλο
να βιάσει την προσωπική μου πορεία και να με εξαναγκάσει σε επιλογές οι οποίες θα με αποπροσανατολίσουν και θα με οδηγήσουν σε λαθασμένες διαδρομές. Επειδή είμαι 16 χρονών και είμαι ερωτευμένος και δεν μπορώ παρά να κάνω σεξ, να πάω να παντρευτώ στα 16, να παντρευτώ στα 20, όταν δεν μου το επιτρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες, όταν δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να ανοίξω ένα σπίτι, να παντρευτώ και να μείνω με τα πεθερικά μου, χωρίς μετά να έχω τις ψυχολογικές δυνατότητες να τα διαχειριστώ όλα αυτά. Δεν έρχεται λοιπόν η εντολή του Θεού ως επιτακτική προσταγή για να μας συντρίψει και να μας καλουπώσει. Έρχεται να μας ελευθερώσει. Και η αγάπη ανθρώπινη είναι και αυτή μια μορφή ανοίγματος ελευθερίας. Ο Θεός σέβεται την ανθρώπινη αγάπη. Είναι υπέροχη η ανθρώπινη αγάπη. Μακάρι λοιπόν να οδηγηθεί στην αγκαλιά της Εκκλησίας το ζεύγος, το γρηγορότερο δυνατόν, αλλά όχι εσπευσμένα. Να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην εξαναγκάσουμε τα παιδιά σε έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούν να τον αντέξουν, όπως είναι η συμβίωση και η τεκνοποίηση. Η Εκκλησία οφείλει να μένει δίπλα στον άνθρωπο με υπομονή, να σέβεται την ιδιαιτερότητα του καθενός και να τον αγκαλιάζει και να τον εμπλουτίζει με την αγάπη του Θεού.